σαν τον καρκίνο. Ξεκινάει σαν ένα σημάδι, σαν ένα στίγμα απάνω στο δέρμα ή απάνω στο σηκώτη και σιγά σιγά μεγαλώνει, μαυρίζει το πρόσωπο, μαυρίζει το σηκώτη και μετά πεθαίνεις. Πεθαίνει και ο άνθρωπος με το καρκίνο και οι κοινότητες και οι συλλογικότητες όταν τις χτυπάει ο εθνικισμός. Γιατί βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή τη συζήτηση και έχουμε αυτό το πρόβλημα για 30 χρόνια και για τον εθνικισμό που έχουμε απάνω. Εκείνοι οι οποίοι βάζανε τα αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου, του Ιουστινιανού και μας έλεγαν ότι κατάγονται από την αρχαία Ελλάδα, και ποιος τους πίστευε? Κανένας στον κόσμο. Αλλά υπήρχε και ο δικός μας εθνικισμός, ο οποίος φοβάμαι ότι εχθές πιθανόν στο επίπεδο του στίγματος, στο επίπεδο μιας μικρής μελανιάς, δυστυχώς εκφράστηκε και από συνεδέλφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είπε εχθές ο ταλαντούχος κύριος Κουμουτσάκος, με τον οποίο έχω ταξιδέψει επανειλημμένα και τον έχω ακούσει επανειλημμένα να αλλάζει την άποψή του μέσα σε 1,5 μήνα, ότι η γλώσσα των γειτόνων είναι τεχνητή. Δεν είναι ουσιαστική. Οι άνθρωποι είναι άφωνοι, είναι μουγκοί. Δεν έχουν γλώσσα. Διότι, λέει, τεχνητός μόνο αναγνωρίστηκε αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν γλώσσα η γλώσσα τους το 1977, και μας είπε ότι οι διπλωμάτες έπαιρναν εντολές από τους πολιτικούς τους αρχηγούς, από τους υπουργούς, να κάνουν ενστάσεις αν ακουστεί η λέξη Μακεδονικός ή Μακεδονία. Θα σας πω εγώ τη δικιά μου εμπειρία. Επί πολλά χρόνια πήγαινα σε συνέδρια, έχω πάει πιθανόν σε εκατοντάδες συνέδρια, και το 1993 μου λέει η πρεσβεία του Λονδίνου, όταν ακούγεται η λέξη Μακεδονία, Μακεδονικός, πρέπει να κάνετε ένσταση, αυτό που είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος για τους διπλωμάτες. Και λέγαμε αστειευόμενοι στο Λονδίνο και οι άλλοι συνάδελφοι πανεπιστημιακοί ότι θα αγοράσουμε ένα Μασεντόνια Ρέιντα, έναν ανιχνευτή της αναφοράς της λέξης Μακεδονίας, και μόλις ακουγόταν λέξη Μακεδονία θα τρέχαμε να λέγαμε δεν μπορείς να λες ότι είσαι δημοκρατία της Μακεδονίας, είσαι φύρωμα αργότερα ή τέλος πάντων δεν είσαι αυτό το πράγμα. Και πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι όχι μόνο τα 140 κράτη που τα έχουμε ακούσει επανειλημμένως τους ονόμαζαν δημοκρατία της Μακεδονίας, όλος ο κόσμος, όλοι οι πανεπιστημιακοί, όλες οι εφημερίδες, όλες οι δημιουργοί της διεθνούς κοινής γνώμης. Και επομένως, τι κάναμε? Παίζαμε την Στουρθοκάμιλο. Μας λέγανε όλοι ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό το όνομά τους, και εμείς λέγαμε όχι, αυτό είναι το όνομά τους, είναι διαφορετικό. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στην κατάσταση που είμαστε τώρα. Και χτες δυστυχώς ακούσαμε και από τον ταλαντούχο κύριο Κουμουτσάκο μία αναφορά στο συνέστημα και το αίσθημα. Και εγώ το παραδέχομαι και σέβομαι τον κόσμο εκτός από τους φασίστες που θα έρθουν να κάνουν συλλαλητήριο, διότι πάντα το έθνος ως φαντασιακή κοινότητα, όπως την λέει ο Μπένετ Άντερσον, είναι κάτι που σου μιλάει και στην καρδιά σου, στην ψυχή σου. Αλλά εδώ έχουμε και επιχειρήματα, έχουμε και ορθολόγο. Ας δούμε λοιπόν 2-3 από τα επιχειρήματα. Γιατί έπρεπε να γίνει συμφωνία? Πρώτον, γιατί ίσως να μην το ξέρει ο κόσμος, η Ελλάδα είναι με μεγάλη απόσταση η πιο ισχυρή δύναμη στα Βαλκάνια. Το ΑΕΠ το δικό μας είναι υπερδιπλάσιο όλων των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων και το ίσο με όλα τα Βαλκάνια. Επομένως, εάν λυθεί αυτό το πρόβλημα, η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη θα γίνουν το εμπορικό κέντρο των Βαλκανίων και η δίωδος από την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη προς το βορρά για επικοινωνίες, για εμπόριο, για logistics. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Και βέβαια σε αυτό συνδυάζεται ότι δεν υπάρχει καμιά απειλή. Ποιος να σε απειλήσει και γιατί να σε απειλήσει? Θα γίνουμε ηγετική δύναμη, αλλά για μας υπάρχει κάτι άλλο. Είναι οι αξίες μας. Εμείς έχουμε πει αυτές τις αξίες, πιστεύουμε στην ειρήνη, πιστεύουμε στη φιλία, στη συνύπαρξη, και τα έχουμε πει εδώ και 30 χρόνια. Δεν αλλάξαμε τίποτα, ούτε μία γραμμή από αυτά τα οποία πιστεύαμε.
αλλά να γυρίσω και σε ορισμένα νομικά επιχειρήματα. Διότι όταν υπάρχουν επιχειρήματα, όταν το μόνο που ακούσαμε χθες είναι ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, που θα κάτσει μπάλα, δεν ακούστηκαν επιχειρήματα. Τα νομικά επιχειρήματα. Δεν έχει, λένε, νομιμοποίηση ο Πρωθυπουργός να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Με συγχωρείτε. Η νομιμοποίηση σύμφωνα με το πολιτικό και πολιτιακό μας σύστημα, όποιον δίνεται. Δίνεται από τον ελληνικό λαό. Δίνεται στις εκλογές. Δεν έχει νομιμοποίηση να υπογράψει, λοιπόν. Όταν θα χάσει τη δεδηλωμένη, όπως έγινε στην Ισπανία και πέσει, τότε να πούμε να πάμε σε εκλογές. Και όταν ζητάτε από τον κύριο Παυλόπουλο να γίνει ματαρέλα, δηλαδή να πάει εναντίον της δημοκρατικής απόφασης του ελληνικού λαού, πηγαίνετε σε ατόπιμα και πολιτιακό και συνταγματικό, αλλά βαθύτατα δημοκρατικό. Και μετά μας είπε ο κύριος Βορύδης, άλλος πολύ ταλαντούχος και τσεκουράτος άνθρωπος, ότι όταν υπογράψει ο κύριος Κοντιάς, τότε θα υπάρχουν αμέσως κάποιες νομικές συνέπειες και κάποια διεθνής ευθύνη. Λοιπόν, είναι καλός νομικός, αλλά διάβασε ένα άρθρο από κάποιον δευτερεύοντα νομικό σε κάποια εφημερίδα και το αντέγραψε, απλώς το μετέφερε. Διότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Σύμφωνα και με το συμβατικό διεθνές δίκαιο, αλλά σύμφωνα και με τη σύμβαση της Βιέννης για τις συμβάσεις, για τις συνθήκες του 1969, άρθρα 14 και 24, μία διεθνή σύμβαση που προβλέπει κύρωση γίνεται δεσμευτική από τη στιγμή της κυρώσεώς της, εφόσον υπογραφεί μετά την κύρωση, που θα γίνει στη Βουλή, πρωτόκολλο κύρωσης και αποσταλή στους ανάλογους διεθνείς οργανισμούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Και εφόσον η συμφωνία προβλέπει και μία σειρά από βήματα, από ρήτρες δεσμευτικές, εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι ρήτρες, δεν έχουν υλοποιηθεί, είναι προφανές ότι δεν ισχύει. Αυτή είναι η νομική κατάσταση και ακούσαμε πάλι διάφορα ψεύδια γύρω από αυτή την ιστορία. Να τελειώσω λοιπόν. Να σας πω, κύριε Κουμουτσάκο ταλαντούχο, ότι δεν είδα το να συγκριθείτε με τον κύριο Κοντζιά. Εγώ ήμουν κοντά λόγω της θέσης μου στις δημοσιεύσεις και είδα τον Κοντζιά και την ομάδα του, το team των νομικών, το team των διπλωματών που κάνανε μια τρομερή δουλειά και πρέπει να αναγνωριστεί από την ελληνική βολή, είτε συμφωνείτε είτε όχι. Και είδα επίσης τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος από ένας πρωθυπουργός και ηγέτης έγινε αυτό που στα αγγλικά τα καταλαβαίνετε, έγινε από leader statesman. Έγινε ένας μεγάλος διεθνής ηγέτης. Και δυστυχώς, και εδώ τελειώνω, και αυτό το λέω με κάποια λύπη. Θλίβομαι ότι η απόφαση του ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας να υιοθετήσει χθες τη στάση που υιοθέτησε, δυστυχώς σημαίνει ένα καταρχάς διαζύγιο μεταξύ ενός σημαντικού και ιστορικού κόμματος, και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Χατζηδάκης, και της ευρωπαϊκής κατεύθυνσης και ορίζοντα της χώρας. Μπορεί να μας βάλετε στην Ευρώπη, αλλά σήμερα όλοι τι γράφουν εκτές οι εφημερίδες, τι γράφαν οι διεθνείς εφημερίδες και οι ελληνικές, ο κ. Μητσοτάκης γυρίζει στην παλιά Ελλάδα. Αυτό το λέγεται το ΦΑΛΣ. Στην παλιά Ελλάδα την οποία τελείωσε ο κύριος Τσίπρας. Εδώ γράφτηκε από έναν διαπρεπή συνάδελφο ότι δεν πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να γίνει Όρμπαν, να μην γίνει ακροδεξιός. Λοιπόν, νομίζω ότι οι συνεπείς, οι ορθοφρονούντες... Κύριε Δουζίνα. Τελειώνω. Η δημοκρατική ανάμεσά σας, και είναι πάρα πολύ κύριε Χατζηδάκη, και εσείς ένας από αυτούς, θα πρέπει να βάλετε τέρμα, διότι διαφορετικά, δυστυχώς, για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, το κόμμα σας επισήμως θα έχει μπει έστω με ένα μικρό στίγμα σε αυτό τον καρκίνο του εθνικισμού, και αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αποστόλου.